Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Η ΕΚΟ σε οδηγεί στην Ασία για να στηρίξει την εθνική μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Γίνε μέλος στο ΕΚΟ Smile και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια με κάθε σου συναλλαγή. Ζήσε την εμπειρία. ΕΚΟ, μέγας χορηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Έλα κι εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Που κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα κι εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Τι θα κάνεις σήμερα? Θα πάω σε ένα πάρτι που κάνει μια συνάδελφος. Ποια συνάδελφος? Η Ντέμπορα. Αυτή που σου έστελνε μηνύματα τα μεσάνυχτα? Τι ώρα είναι το πάρτι? Μην αργήσουμε. Aegean Pass. Δεν πετάς, πετάγεσαι. Διαμόρφωσε το δικό σου πακέτο πτήσεων με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο στον προορισμό που επιθυμείς. Aegean. The best kept secret in sports is no longer a secret. Για καθαρή, υγιεινή ενυδάτωση. BioSteel. Χωρίς τεχνητές γεύσεις, χωρίς ζάχαρη, 15 μονοθερμίδες. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Η ΕΚΟ σε οδηγεί στην Ασία για να στηρίξει την εθνική μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Γίνε μέλος στο ΕΚΟ Smile και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια με κάθε σου συναλλαγή. Ζήσε την εμπειρία. ΕΚΟ, μέγας χορηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Έλα κι εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Που κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα κι εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Τι θα κάνεις σήμερα? Θα πάω σε ένα πάρτι που κάνει μια συνάδελφος. Ποια συνάδελφος? Η Ντέμπορα. Αυτή που σου έστελνε μηνύματα τα μεσάνυχτα? Τι ώρα είναι το πάρτι? Μην αργήσουμε. Aegean Pass. Δεν πετάς, πετάγεσαι. Διαμόρφωσε το δικό σου πακέτο πτήσεων με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο στον προορισμό που επιθυμείς. Aegean. The best kept secret in sports is no longer a secret. Για καθαρή, υγιεινή ενυδάτωση. BioSteel. Χωρίς τεχνητές γεύσεις, χωρίς ζάχαρη, 15 μονοθερμίδες. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη
να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Η ΕΚΟ σε οδηγεί στην Ασία για να στηρίξει την εθνική μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Γίνε μέλος στο ΕΚΟ Smile και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια με κάθε σου συναλλαγή. Ζήσε την εμπειρία. ΕΚΟ, μέγας χορηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Έλα και εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Που κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα και εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Τι θα κάνεις σήμερα? Θα πάω σε ένα πάρτι που κάνει μια συνάδελφος. Ποια συνάδελφος? Η Ντέμπορα. Αυτή που σου έστελνε μηνύματα τα μεσάνυχτα? Τι ώρα είναι το πάρτι? Μην αργήσουμε. Aegean Pass. Δεν πετάς, πετάγεσαι. Διαμόρφωσε το δικό σου πακέτο πτήσεων με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο στον προορισμό που επιθυμείς. Aegean. The best kept secret in sports is no longer a secret. Για καθαρή, υγιεινή ενυδάτωση. BioSteel. Χωρίς τεχνητές γεύσεις, χωρίς ζάχαρη, 15 μονοθερμίδες. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Η ΕΚΟ σε οδηγεί στην Ασία για να στηρίξει την εθνική μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Γίνε μέλος στο ΕΚΟ Smile και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια με κάθε σου συναλλαγή. Ζήσε την εμπειρία. ΕΚΟ, μέγας χορηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Έλα και εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Που κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα και εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Τι θα κάνεις σήμερα? Θα πάω σε ένα πάρτι που κάνει μια συνάδελφος. Ποια συνάδελφος? Η Ντέμπορα. Αυτή που σου έστελνε μηνύματα τα μεσάνυχτα? Τι ώρα είναι το πάρτι? Μην αργήσουμε. Aegean Pass. Δεν πετάς, πετάγεσαι. Διαμόρφωσε το δικό σου πακέτο πτήσεων με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο στον προορισμό που επιθυμείς. Aegean. The best kept secret in sports. Μαχών. Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας. Φτάσαμε στην μητέρα των μαχών. Για το 50ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ φτάσαμε στον μεγάλο τελικό. Ολυμπιακός απέναντι στο Περιστέρι. Η ομάδα του Πειραιά απέναντι στους κιτρινομπλέ του Περιστερίου. Θα διεκδικήσουν σε λίγη ώρα το τρόπαιο.
υπάρχει το μάτς θα ξεκινούσε κανονικά στις 5:30, υπάρχει μία μικρή καθυστέρηση 2-3 λεπτών. Τώρα θα περάσουμε στην παρουσίαση των δύο ομάδων και θα επιστρέψουμε και πάλι με την προσφώνηση του αγώνα και την έναρξη φυσικά της πολύ πολύ μεγάλης αναμέτρησης. Παρουσίαση των δύο ομάδων. Βλέπουμε την προπονήτρια, την Κατερίνα Δελή του Περιστερίου, να ανταλλάσσει αγκαλιές με τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Αντώνη Κουρμούλη. Πολύ όμορφες εικόνες πριν από την έναρξη του σημερινού τελικού. Και εδώ αυτός είναι ο Αργύρης Καμπούρης και ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού στην άκρη του πάγκου, ο κύριος Αντώνης Κουρμούλης. Βλέπουμε εμείς την κυρία Δελή. Οι παίκτες και των δύο ομάδων κάθισαν στους πάγκους για να πάρουν τις τελευταίες οδηγίες λίγο πριν ξεκινήσει η πολύ σημαντική αναμέτρηση. Και να και ο Αντώνης Κουρμούλης, ο προπονητής του Ολυμπιακού, θα δώσει τις τελευταίες οδηγίες στους παίκτες του και οι δύο θα μπουν στο παρκέ για να διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός, η δωδεκάτα του, Μπουρνελές, Αλμυρούδης, Αγγελόπουλος, Παπασταθόπουλος, Φτιαράς, Παγουλάτος, Αντωνίου, Ζούγρης, Τσιανάκας, Καλκαβούρας, Παπασταύρου και Ραχούτης, ενώ το δεκάδα του Περιστερίου, Καράκουτης, Πανολίας, Καραθανάσης, Λιωσάτος, Παπαδάτος, Βουζίκας, Τσιάλας, Λαμπρόπουλος, Καλαμπόγιας, Αλεξάκης, Χαϊδεμένος και Ζαμπούκας. Ρίχνοντας μία ματιά στην στατιστική εικόνα των ομάδων, βλέπουμε τον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής στο τουρνουά να είναι πάρα πολύ καλός στα ποσοστά του στις βολές. Το Περιστέρι υπερτερεί στα δίποντα, η εικόνα του των δύο ομάδων είναι στα τρίποντα ελαφρώς καλύτερη για τον Ολυμπιακό. Υπερτερεί το Περιστέρι στα επιθετικά rebound. Έχει περισσότερες τελικές πάσες, ίδια περίπου κλεψίματα, σαφώς περισσότερα κοψίματα, ενώ ο Ολυμπιακός έχει δύο παραπάνω λάθη κατά μέσο όρο σε κάθε παιχνίδι. Θέλουμε ακόμα 3 λεπτά μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι. Περνάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με το τζάμπολ της μεγάλης αυτής αναμέτρησης. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνά τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου.
Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Η ΕΚΟ σε οδηγεί στην Ασία για να στηρίξεις την εθνική μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Γίνε μέλος στο ΕΚΟ Smile και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια με κάθε σου συναλλαγή. Ζήσε την εμπειρία. ΕΚΟ, μέγας χορηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Επιστρέψαμε στο Δημοτικό Κλειστό των Τρικάλων. Να πούμε ότι με το νούμερο ο Τζιάλας αγωνίζεται με το νούμερο 2, όχι με το νούμερο 10. Βλέπουμε στο βάθος και τους διαιτητές, οι οποίοι θα μπουν στο παρκέ για να δώσουν το τζάμπολ της αναμέτρησης. Οι κύριοι Κατσαφρακάκης, Βασιλόπουλος και Αγγελής. Και πάμε να δούμε τις αρχικές πεντάδες. Μπουρνελές, Παπασταθόπουλος, Αντωνίου, Τζούγρης και Παπασταύρου για τον Ολυμπιακό. Τζιάλας, Καραθανάσης, Λιωσάτος, Παπαδάτος και Αλεξάκης για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Αρκετός κόσμος στις εξέδρες του Δημοτικού Κλειστού των Τρικάλων. Υπάρχουν και αρκετοί επίσημοι και άνθρωποι του μπάσκετ, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν την σημερινή αναμέτρηση. Μια αναμέτρηση που φυσικά έχει ως τελικό αποτέλεσμα τον πρωταθλητή για το 50ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων ΟΠΑΠ. Έντονη η παρουσία στις εξέδρες των φίλων και των δύο ομάδων. Οι παίκτες του Ολυμπιακού μπαίνουν πρώτοι στο παρκέ. Με τις ερυθρόλεπτες εμφανίσεις ακολουθούν ή του Περιστέριου με τις μπλε. Και όλα έτοιμα για τον μεγάλο τελικό. Ένα τελικό που, όπως είπαμε, το διακύβευμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων ΟΠΑΠ. Ο Ζούγρης μαζί με τον Καραθανάση είναι οι δύο αθλητές που θα διεκδικήσουν την μπάλα στο τζάμπολ. Λίγα δευτερόλεπτα απομένουν για την έναρξη του μεγάλου τελικού, τον οποίο θα παρακολουθήσετε από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Το κανάλι της Ομοσπονδίας που έχει μεταδώσει όλα τα παιχνίδια σε απευθείας μετάδοση. Και πάμε στο τζάμπολ. Η επίθεση είναι η πρώτη για τον Ολυμπιακό με τον Παπασταθόπουλο. Ο Μπουρνελές τον Παπασταθόπουλο. Παπασταύρου, Αντωνίου, ο Μπουρνελές, ο Αντωνίου, Παπασταθόπουλος στον Μπουρνελέ, δεν ήταν καλή η πάσα, λάθος για τον Ολυμπιακό, η κατοχή περνάει στο Περιστέρι, ο Παπαδάτος δίνει στον Τζιάλα, ο Νίκος Τζιάλας κατεβάζει, Παπαδάτος και πάλι, Καραθανάσης, Τζιάλας, βγαίνει Αλεξάκης από τα σκριν, σουτάρει από μέση απόσταση, είναι άστοχος το ριμπάου από τον Παπασταύρου. Σκαστή πάσα στον Μπουρνελέ από τον Αντωνίου, από κοντά ο Ζούγρης αστοχή, επιθετικό ριμπάου από τον Γιώργο Μπουρνελέ. Σταθόπουλος με τον Παπασταύρου που δοκιμάζει για τρεις, είναι άστοχος. Μακρινό rebound από τον Αλεξάκη. Ο Αλεξάκης οργανώνει για την ομάδα του. Είναι στον Τζιάλα. Τζιάλα στον Παπαδάτο, σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Τρέχει ο Ολυμπιακός. Παπασταθόπουλος. Λάθος η πάσα του και έχουμε φάουλ από τον Μπουρνελέ πάνω στον Νίκο Τζιάλα.
Έχουμε παίξει 1,5 λεπτό. Δεν υπάρχει σκορ αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Και ο Τσιάλας κατεβάζει και τους Περιστεριώτες. Αλεξάκης. Αλεξάκης πάντα. Καραθανάσης, εξαιρετική ασίστ. Και 2-0, 0-2 αν προτιμάτε το Περιστέρι. Μπουρνελές. Ο Αντωνίου, Παπασταθόπουλος, Παπασταύρου. Με τον Καραθανάση, σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Rebound από τον Τσιάλα. Τσιάλα στο Αλεξάκη, είναι αμαρκάριστος για τρεις, είναι εύστοχος. 0-5, προβάδισμα για το Περιστέρι. Γιώργος Μπουρνελές οργανώνει. Θα πάρει και το τρίποντο. Είναι εύστοχος. Απαντά ο Ολυμπιακός. 3-5. 7 και 20 για την πρώτη περίοδο. Ο Τζιάλας στον Λιωσάτο. Αλεξάκης. Λιωσάτος για τρεις. Άστοχος. Μακρινό rebound είναι τελικά για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Που προσπαθεί να βγάλει ευθυδιασμό. Σκαστή πάσα στον Παπασταθόπουλο. Προσοχή. Ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός. 5-5. Τσιάδας τώρα. Στη γωνία στον Αλεξάκη. Είναι άστοχος αυτός. Η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Τρέχει ο Ολυμπιακός με τον Παπασταύρου. Κερδίσει το φάουλ από τον Λιωσάτο. Μόλις το πρώτο ομαδικό φάουλ για το Περιστέρι. Στον πάγκο ο Τζιάλας, ο Πανελίας μπαίνει στο παρκέ. Αλλάζει playmaker η Κατερίνα Δελή, η προπονήτρια της ομάδας του Περιστερίου. Και πάμε στην επαναφορά από την βασική γραμμή με τον Παπασταύρο. Ολυμπιακός Περιστέρι 5-5 στον μεγάλο τελικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων ΟΠΑΠ. Μπάλα στον Μπουρνελέ. Μπουρνελές πάντα. Στέκεται για τρεις. Είναι άστοχος. Το rebound από τον Αλεξάκη. Αλεξάκης διανύει όλο το γήπεδο, θα κοπεί εκεί εντυπωσιακά από τον Ζούγρη. Ολυμπιακός με τον Αντωνίου, καλάθι. 7-5, προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Πανολίας. Παραλίγο και το λάθος, συγκρατεί ο Αλεξάκης. 9 δεύτερα για το Περιστέρι να εκδηλώσει επίθεση. Τρίποντα από τον Αλεξάκη. Άστοχο. Rebound από τον Παπασταθόπουλο. Παπασταθόπουλος στον Μπουρνελέ. Ζούγρης στο σκριν. Αντωνίου. Ζούγρης. Μπουρνελές. Δύσκολη προσπάθειά του. Ο Καραθανάσης παίρνει την μπάλα. Τρέχει το Περιστέρι. Ο Πανολίας στον Λιωσάτο. Αυτός τον Καραθανάση που είναι αμαρκάριστος. Πανολίας. Πανολίας, 10 δεύτερα για το Περιστέρι, στο αριγιά 3, είναι κακό το σουτ. Αφήνει την μπάλα το Παπασταύρου να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Μουσική 5-23. Ο Μπουρνελές οργανώνει για τους Ερυθρόλευκους. Με το άλλο τεσάρι της αναμέτρησης στο Πανολία, με τον Μαρκάρη. Παπασταθόπουλος, εύστοχο! 15, double score για τον Ολυμπιακό. Πανολίας, Αλεξάκης. Προς τα
απαραίτητη προσπάθεια. Πανολίας πλησιάζει στο καλάθι. Αλεξάκης αμαρκάριστος για τρεις. Είναι εύστοχος. 10-10. Καλά ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός. Από τα πρώτα λεπτά και οι δύο ομάδες παίζουν καλό μπάσκετ. Το σουτ είναι άστοχο. Rebound. Και σοπαλία. Τέσσερα λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο. Γουρνελές ευστοχή, 12-10. Ανολίας, Αλεξάκης παίρνει την προσπάθεια για τρεις, είναι άστοχος. Μακρινό rebound από τον Παπαδάτο. Και ο Πανολίας τώρα. Πανολίας. Λιωσάτος αστοχή. Καραθανάσης στο rebound. Κερδίζει το φάουλ. Σχέμα για δύο ελεύθερες βολές. Το φάουλ είναι από τον Παπασταθόπουλο. Στον πάγκο ο Μπουρνελές για τον Ολυμπιακό μπαίνει στο παιχνίδι με το νούμερο 13 ο Τσιανάκας. Ενώ θα μπει και ο Ανδρέας Ραχούτης στη θέση του Ζούδρη. Πάμε τώρα στις βολές. Ο Βλάσης Καραθανάσης είναι έτοιμος. Ο ταμπλό. Ο σέντερ του Περιστερίου με ύψος 2 μέτρα και 1 εκατοστό. Πάμε για τη δεύτερη βολή. Είναι άστοχος. 12-11. Τσιανάκας για τον Ολυμπιακό. Παπασταθόπουλος. Τσιανάκας. Παπασταύρου. Σουτάρι είναι άστοχος. Το rebound από τον Παπαδάτο. Βγάζει με τη μία στο Λιωσάτο. Η κατοχή θα μείνει τελικά στο Περιστέρι, όχι στο Ολυμπιακό. Πάτησε την βασική γραμμή ο Αλεξάκης. Το είδε ο διαιτητής και έδωσε την μπάλα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Για να δούμε τον Τσιανάκα για τον Ολυμπιακό. Παπασταθόπουλος στον Παπασταύρου. Παπασταθόπουλος πάντα. Παπασταύρου. 6 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό ακόμα. Παπασταύρου. Το σούτ είναι για τρεις, είναι άστοχο από τον Παπασταθόπουλο. Ο Πανολίας οργανώνει τώρα για τους Ερυθρόλευκους. Πανολίας στον Λιωσάτο. Λιωσάτο στον Αλεξάκη. Πατάει αυτός γερά, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Καραθανάση που θα κερδίσει το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Το φάουλ είναι από τον Ραχούτη. Μπαίνει στο παιχνίδι ο Καλκαβούρας στην θέση του Αντωνίου. Πιο ψηλό σχήμα για τον Ολυμπιακό. Με την είσοδο του Παναγιώτη Καλκαβούρα. 4 πόντους και 3 rebound για τον Βλάση Καραθανάση. Άστοχο στην βολή, παραμένει το 12-11. Δικαίωμα για μία ακόμη.
Στοχή στη δεύτερη. 12 όλα. Είπαμε, ο τελικός έχει ξεκινήσει συναρπαστικά. Οι ομάδες πηγαίνουν πόντο-πόντο στο σκορ. Παπασταύρου για τον Ολυμπιακό. Παπασταύρου μαζί με τον Καραθανάση θα κερδίσει το φάουλ. Στράτος Παπασταύρου. Τώρα με την μπάλα. Είναι ο ψηλότερος παίκτης του αγώνα, με ύψος 2 μέτρα και 2 εκατοστά. Πολύ ωραίο καλάθι το φάουλ από τον Αντώνη Τσιανάκα. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον γκάρτ Ολυμπιακού που έφτασε μέχρι το καλάθι, κέρδισε και το φάουλ. Έχει 2 πόντους, αυτούς που μόλις πέτυχε τώρα. Ένα rebound. Ενώ θα μπει ο Καλαμπόγια στο παιχνίδι, στη θέση του Παπαδάτου, ο οποίος έχει χρεωθεί ήδη με το δεύτερο του φάουλ. 1:50 για το πρώτο δεκάλεπτο. 14-12, Ολυμπιακός Περιστέρης στον μεγάλο τελικό. Συμπληρωματική βολή για τον παίκτη Ολυμπιακού. Είναι εύστοχος ο Τσιανάκας. Και ο Πανολίας τώρα οργανώνει, πιέζουν οι Ερυθρόλευκοι. Δεν μπορούν να κλέψουν. Λιωσάτος στον Καλαμπόγια και αυτός στον Πανολία. Οργανώνεται καλύτερα η άμυνα του Ολυμπιακού. Ψηλά το σκρίνα από τον Καραθανάση. Κλέβει ο Καρκαβούρας. Τρέχει ο Παπασταθόπουλος. Παπαστάβου θα πατήσει γερά και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 17-12. Και έχουμε time out που καλεί ο πάγκος του Περιστερίου. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Η ΕΚΟ σε οδηγεί στην Ασία για να στηρίξεις την εθνική μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Γίνε μέλος στο ΕΚΟ Smile και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια με κάθε σου συναλλαγή. Ζήσε την εμπειρία. ΕΚΟ, μέγας χορηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Και πάλι στα Τρίκαλα, στο Δημοτικό Κλειστό. 17-12, Ολυμπιακός προηγείται του Περιστερίου στον μεγάλο τελικό. Πάμε στην επαναφορά τώρα. Με τον Λιωσάτο. Και τον Τζιάλα να περιμένει να πάρει την μπάλα. Να ο Νίκος Τζιάλας. Πλησιάζει ο Παπασταύρο, αλλά δεν μπορεί να κλέψει. Κάτω από το καλάθι ο Καραθανάσης. Παίρνει την ασίστ από τον Καλαμπόγια και ευστοχή. Απέφυγαν την παγίδα οι παίκτες του Περιστερίου και έβγαλαν ένα εύκολο καλάθι. Να ο Καλκαβούρας. Παπασταύρου. Ρακούτη. Παπασταύρου πλησιάζει στο καλάθι. 5 δευτερόλεπτα μένουν για τον Ολυμπιακό μετά την άμυνα που πήγαν να βγάλουν οι παίκτες του Περιστερίου. Από την βασική γραμμή η επαναφορά. Να δούμε σε ποιον. Μακρινή στον Παπασταύρου. Σουτάρει για τρεις αυτός. Επιθετικό ριμπάντο από τον Ρακούτη που πετυχαίνει το καλάθι. 19-14 για τον Ολυμπιακό. Τζιάλας κατεβάζει. Τζιάλας πάντα. Λιωσάτος. Ο Λιωσάτος
Στον Αλεξάκη, στέκεται και σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχος. Rebound από τον Παπασταύρου. 26 δευτερόλεπτα, τα 19 στον Ολυμπιακό. Θα πάει μόνος στο τέλος. Είναι άστοχος, το rebound είναι από τον Καραθανάση. Και έχουμε φάουλ, το οποίο θα κάνει ο Παπασταύρου. Αυτό είναι το τέταρτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Τρία έχει το Περιστέρι. Ο Καραθανάσης θα καθίσει στον πάγκο να πάρει και αυτός μια ανάσα. Ο Ιάσονας Καράκουτης περνά στο παρκέ για το Περιστέρι. 18 δευτερόλεπτα, όλα για λογαριασμό των κεντρινών μπλε. Καλαμπόγιας. Καλαμπόγιας με τον Παπασταθόπουλο. Ζιάλας. Τζιάλα στον Αλεξάκη, 4 δευτερόλεπτα ακόμη. Με τον Καλκαβούρα τον μαρκάρει Αλεξάκης. Θα κερδίσει το φάουλ και δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Με το ρολόι να δείχνει μόλις 2 δέκατα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Αλέξης Αλεξάκης με ύψος 1.92, έχει 5 πόντους, ένα εύστοχο δίποντο και ένα εύστοχο τρίποντο, έχει μαζέψει και 2 rebound. Κάνει το 19-15, έχει δικαίωμα για μία ακόμη βολή. Εύστοχη και στην δεύτερη, 19-16, δεν προλαβαίνει ο Ολυμπιακός να εκδηλώσει επίθεση. Πρώτο δεκάλεπτο, 19-16. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Έλα και εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Που κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα και εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1.000.000 πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Και πάλι στο Χριστό των Τρικάλων. 19-16 προηγείται η ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία θα έχει και την επαναφορά στην αρχή της δεύτερης περίοδου. Με τον το Περιστέρι έχει την επαναφορά με τον Λιωσάτο. Στον Τζιάλα. Καλαμπόγιας. Έχουμε φάουλ από τον Παπασταύρου. Το δεύτερο. Δεκαεννέα, 16. Ο Τζιάλας θα επαναφέρει για τον Αλεξάκη. Με τον Καλκαβούρα να τον μαρκάρει. Τζιάλας. Άλλαξε και το μαρκάρισμα. Πλησιάζει στο καλάθι. Είναι άστοχος όμως την προσπάθεια του Τζιάλας. Έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Αυτό ήταν το πρώτο φάουλ του Γεράσιμου Παγουλάτου, που έχει περάσει και αυτό στο παιχνίδι για λογαριασμό του Ολυμπιακού.
Άστοχος ο Τζιάλας, παραμένει χωρίς πόντο. Δικαίωμα για μία ακόμη βολή. Άστοχος και στη δεύτερη, Καλαμπόγιας μαζεύει το επιθετικό rebound. Τον κόβει και ο Καλκαβούρας. Τρέχει ο Ολυμπιακός. Και τον Μπουρνελένα στριφογυρίζει. Παπασταύρου. Κερδίζει το φάουλ από τον Τζιάλα. Πρώτο φάουλ του Τζιάλα στο παιχνίδι. Καλκαβούρας στον Μπουρνελέ. Καλκαβούρας και πάλι. Καλκαβούρας με τον Καράγκουτη. Το σούτ είναι για τρεις, είναι άστοχο. Από τον Τσιανάκα. Και έχουμε φάουλ που θα κάνει ο παίκτης του Ολυμπιακού, προσπαθώντας να ανακόψει την προσπάθεια ευνηδιασμού για το Περιστέρι. ...19-16. Τζιάλας για το Περιστέρι, με τον Τσιανάκα να τον μαρκάρει. Καλαμπόγιας. Από τον Λιωσάντο στον Τζιάλα, ο Αλεξάκης με τον Καλκαβούρα. Τζιάλας για τρεις. Είναι άστοχος, το rebound είναι επιθετικό. Καλαμπόγια στην προσπάθεια. Αμαρκάριστος ο Καλκαβούρας. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει στο καλάθι. Λιωσάτος. Τσιάλας. Ο Ολυμπιακός που σουτάρει καλύτερα στα δίποντα. 54-40 του Περιστερίου. Αλεξάκης. Αλεξάκης πάντα. Μακρινό τρίποντο. Πολύ κακή προσπάθεια. Rebound από τον Καλκαβούρα. 2 λεπτά χωρίς πόντο στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μπουρνελές, Παπασταύρου, Τσιανάκας, πλησιάζει αυτός. Κάτω από το καλάθι ο Παγουλάτος, θα χάσει την μπάλα. Τσιάλας τρέχει, ο Σούπινα από τον Λιωσάτο, είναι εύστοχο, είναι για τρεις. 19-19 και time out που καλεί ο Αντώνης Κουρμούλης. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Τι θα κάνεις σήμερα? Θα πάω σε ένα πάρτι που κάνει μια συνάδελφος. Ποια συνάδελφος? Η Ντέμπορα. Αυτή που σου έστελνε μηνύματα τα μεσάνυχτα? Τι ώρα είναι το πάρτι? Μην αργήσουμε. Aegean Pass. Δεν πετάς, πετάγεσαι. Διαμόρφωσε το δικό σου πακέτο πτήσεων με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο στον προορισμό που επιθυμείς. Aegean. Επιστρέψαμε στα Τρίκαλα. 19-19. Παρακολουθούμε έναν συναρπαστικό μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και το Περιστέρι. Μπουρνελές κατεβάζει. Να φτάσει μέχρι το τέλος, είναι άστοχος. Καράκουκι στο rebound. Πανολίας.
Ο Λιωσάτος στον Πανολία. Λιωσάτος στον Καράκουτη. Έχουμε σφύριγμα για βήματα από τον Ιάσονα Καράκουτη. Η κατοχή αλλάζει. Έχουμε παίξει σχεδόν 3 λεπτά και μόνο το Περιστέρι έχει πετύχει 3 πόντους στην δεύτερη περίοδο. Ο Ολυμπιακός παραμένει άποντος. 19-16 είχε ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Ολυμπιακός με τον Τσιανάκα και τον Παπασταύρου. Έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Αλμυρίδη. Ευκαιρία για το Περιστέρι. Εάν ευστοχή στην επίθεση να περάσει μπροστά. Καλαμπόγιας. Καλαμπόγιας στον Πανολία. Λιωσάτος, Πανολία. Λιωσάτος, Τζιάλας. Πάει μόνος του στο φινάλε. 19-21. Τσιανάκας για τον Ολυμπιακό. Μπουρνελές. Παπασταύρου, λάθος πάσα, κλέβουνε οι παίκτες του Περιστεριού. Τζιάλας. Λιωσάτος, Πανολίας. Πανολίας πάντα. Τζιάλας πλησιάζει στο καλάθι. Τον κόβει εκεί Παπασταύρου. Με δεύτερη προσπάθεια όμως ο playmaker του Περιστεριού πετυχαίνει το καλάθι. 19-23. Μπουρνελές στον Παγουλάτο. Τσιανάκας είναι με την μπάλα. Τσιανάκας. Έκανε λάθος πάσα. Κλέβει ο Πανολίας. Καλαμπόγιας φεύγει μόνος του. Το κόβει εκεί ο Καλκαβούρας. Παρακολουθούμε ένα τελικό με πολύ ωραίες φάσεις. Στον πάγκο ο Καλαμπόγιας και ο Παπασταύρου για Περιστέρι και Ολυμπιακό αντίστοιχα. 4 κοψίματα για τον Ολυμπιακό, 1 για το Περιστέρι. Μπήκαν στο παρκέ ο Παπασταθόπουλος για τον Ολυμπιακό και ο Αλεξάκης για την ομάδα του Περιστερίου. Φορά ο Πανολίας. Λιωσάτος, Τζιάλας, Πανολί. Ο Λιωσάτος για τρεις, εύστοχος. 19-26. Ο Ολυμπιακός που είναι πίσω με 7 και πρέπει να αντιδράσει για να μην μείνει πίσω στο σκορ. Μπουρνελές, το σουτ είναι για τρεις και είναι εύστοχο από τον Κώστα Αντωνίου. 23-26. 21-26, λάθος της στο ταμπλό. Εκ παραδρομής παρέσυρε και εμάς. Λιωσάτος, έξυπνη ασίστ στον Καράκουτη που ευστοχεί. Έχουμε time out που καλεί ο πάγκος του Ολυμπιακού με το σκορ στο 21-28. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς
θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. The best kept secret in sports is no longer a secret. Για καθαρή, υγιεινή ενυδάτωση. BioSteel. Χωρίς τεχνητές γεύσεις, χωρίς ζάχαρη, 15 μονοθερμίδες. Επιστρέφουμε στον μεγάλο τελικό, 21-28, μπροστά το Περιστέρι. Επαναφορά για τον Ολυμπιακό, Παπασταθόπουλος στον Αντωνίου. Παπασταθόπουλος, Καλκαβούρας. Μπήκε και ο Ζούγρης με το 12 για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι. Καλκαβούρας, είναι άστοχο το σουτ. Η μπάλα για λογαριασμό του Περιστερίου. Η επαναφορά με τον Λιωσάτο στον Τζιάλα. Τζιάλας. Μπάλα φέρνει στον Καράγκουτη με την προσποίηση. Ευστοχή. 21-30. Δύο ακόμη πόντι από τον Ιάσονα Καράγκουτη. Καλκαβούρας. Σφύριγμα για φάουλ, με το οποίο χρεώνεται ο Λιωσάτος. Δεύτερο ματικό για το Περιστέρι. Δεύτερο ατομικό και για τον Λιωσάτο, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο. 21-30, 3-54 για το ημίχρονο. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει 4 ματικά φάουλ. Από το επόμενο το Περιστέρι θα εκτελεί βολές. Μπουρνελές. Λες, είναι άστοχος, η μπάλα από τα χέρια του Ζούγρη βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Το Περιστέρι είναι μπροστά με 9. Πανολίας κατεβάζει. Παπαδάτος, Καράγκουτης, Πανολίας. Στην weak side ο Αλεξάκης, εύστοχος. 21-33. Ο Ολυμπιακός μένει πίσω με 12 πόντους. Ο Μπουρνελές τώρα. Παπασταθόπουλος, Παπασταύρου. Μπουρνελές. Παπασταθόπουλος πλησιάζει στο καλάθι. Τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης. Πήρε το επιθετικό rebound. Τέλος το 24. Η κατοχή περνά για λογαριασμό του Περιστερίου. Στον πάγκο ο Μπουρνελές. Στο παιχνίδι ο Τσιανάκας για τον Ολυμπιακό. Έχει να μαρκάρει το Πανολία. Πανολίας πάντα, Αλεξάκης. Αλεξάκης. Από κοντά είναι εύστοχος. Δύσκολη προσπάθεια και καλάθι από τον Αλέξη Αλεξάκη. 21-35. Τσιανάκας στον Παπασταθόπουλο και ο Παπασταύρου στον Καλκαβούρα. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Καλκαβούρας με τον Καράγκουτη. Έχουμε γραμμή. Και το Περιστέρι έχει μία ακόμη επίθεση. Ενθουσιασμός στην εξέδρα των φίλων του Περιστερίου.
Πανολίας οργανώνει. Αλεξάκης. Πανολίας. Αλεξάκης. Τζιάλας. Αλεξάκης στη λήξη της επίθεσης. Άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Καλκαβούρα. Καλκαβούρας πάντα. Παπασταθόπουλος. Φάουλ από τον Πανολία πάνω στον Παπασταύρου. Πρώτο φάουλ για τον παίκτη του Περιστερίου, τέταρτο ομαδικό για την ομάδα της Κατερίνας Δελή. Επαναφορά στον Ζούγρη που αφήνει στον Τσιανάκα. Παπασταύρου για τρεις. Εύστοχο. 24-35. Ένα λεπτό για το ημίχρονο. Πανολίας στη weak side στον Αλεξάκη. Είναι άστοχος στο rebound. Είναι από τον Καραθανάση. Η ασίστ στον Καράκουτη. Πετυχαίνει ένα ακόμη καλάθι. 24-37. Όσο εδώ πρέπει να ακούγονται οι φωνές από την Κατερίνα Δελή. Παπασταύρου, Παπασταθόπουλος, αμαρκάριστος για τρεις. Δεν είναι καλό το σουτ. Η μπάλα φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου για το Περιστέρι. 16 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Time out που καλεί ο πάγκος της Κατερίνας Δελή. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Η ΕΚΟ σε οδηγεί στην Ασία για να στηρίξεις την εθνική μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Γίνε μέλος στο ECO Smile και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια με κάθε σου συναλλαγή. Ζήσε την εμπειρία. ECO, μέγας χορηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Επιστρέφουμε στα Τρίκαλα, βλέπουμε τους πρώτους σκόρερ. Κυριαρχεί ο Αλέξης Αλεξάκης και στις δύο ομάδες που έχει 12 πόντους. Ενώ για τον Ολυμπιακό, Παπασταύρου, Παπασταθόπουλος και Μπουρνελές έχουν από 5. Και πάμε στην επαναφορά για το Περιστέρι με τον Αλεξάκη. Πανολίας, 10 δευτερόλεπτα. Πανολίας πάντα, Αλεξάκης. Αλεξάκης ξεμαρκαρίστηκε με πίνα πίσω. Είναι άστοχος. Rebound από τον Τσιανάκα και 24-37. Σκορ ημιχρόνου, προβάδισμα για το Περιστέρι. Πάμε εμείς σε μια διακοπή περίπου 10 λεπτών. Θα επιστρέψουμε να δούμε την στατιστική εικόνα των ομάδων όπως μας την προσφέρει η Sportstats και φυσικά να παρακολουθήσουμε το τρίτο και το τέταρτο δεκάλεπτο του μεγάλου τελικού. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Δύναμη να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα.
Πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Η ΕΚΟ σε οδηγεί στην Ασία για να στηρίξει την εθνική μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Γίνε μέλος στο ΕΚΟ Smile και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια με κάθε σου συναλλαγή. Ζήσε την εμπειρία. ΕΚΟ, μέγας χορηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Έλα κι εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Που κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα κι εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Τι θα κάνεις σήμερα? Θα πάω σε ένα πάρτι που κάνει μια συνάδελφος. Ποια συνάδελφος? Η Ντέμπορα. Αυτή που σου έστελνε μηνύματα τα μεσάνυχτα? Τι ώρα είναι το πάρτι? Μην αργήσουμε. Aegean Pass. Δεν πετάς, πετάγεσαι. Διαμόρφωσε το δικό σου πακέτο πτήσεων με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο στον προορισμό που επιθυμείς. Aegean. The best kept secret in sports is no longer a secret. Για καθαρή, υγιεινή ενυδάτωση. BioSteel. Χωρίς τεχνητές γεύσεις, χωρίς ζάχαρη, 15 μονοθερμίδες. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Η ΕΚΟ σε οδηγεί στην Ασία για να στηρίξει την εθνική μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Γίνε μέλος στο ΕΚΟ Smile και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια με κάθε σου συναλλαγή. Ζήσε την εμπειρία. ΕΚΟ, μέγας χορηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Έλα κι εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Που κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα κι εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Τι θα κάνεις σήμερα? Θα πάω σε ένα πάρτι που κάνει μια συνάδελφος. Ποια συνάδελφος? Η Ντέμπορα. Αυτή που σου έστελνε μηνύματα τα μεσάνυχτα? Τι ώρα είναι το πάρτι? Μην αργήσουμε. Aegean Pass. Δεν πετάς, πετάγεσαι. Διαμόρφωσε το δικό σου πακέτο πτήσεων με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο στον προορισμό που επιθυμείς. Aegean. The best kept secret in sports is no longer a secret. Για καθαρή, υγιεινή ενυδάτωση. BioSteel. Χωρίς τεχνητές γεύσεις, χωρίς ζάχαρη, 15 μονοθερμίδες. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας ΟΠΑΠ.
Η ΕΚΟ σε οδηγεί στην Ασία για να στηρίξεις την εθνική μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Γίνε μέλος στο ΕΚΟ Smile και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια με κάθε σου συναλλαγή. Ζήσε την εμπειρία. ΕΚΟ, μέγας χορηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Έλα κι εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Που κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα κι εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Τι θα κάνεις σήμερα? Θα πάω σε ένα πάρτι που κάνει μια συνάδελφος. Ποια συνάδελφος? Η Ντέμπορα. Αυτή που σου έστελνε μηνύματα τα μεσάνυχτα? Τι ώρα είναι το πάρτι? Μην αργήσουμε. Aegean Pass. Δεν πετάς, πετάγεσαι. Διαμόρφωσε το δικό σου πακέτο πτήσεων με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο στον προορισμό που επιθυμείς. Aegean. The best kept secret in sports is no longer a secret. Για καθαρή, υγιεινή ενυδάτωση. BioSteel. Χωρίς τεχνητές γεύσεις, χωρίς ζάχαρη, 15 μονοθερμίδες. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνά τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Στα Τρίκαλα και πάλι, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, βλέπουμε την στατιστική εικόνα του παιχνιδιού μέχρι στιγμής όπως μας την προσφέρει η SportStats. Στο θέμα της ευστοχίας, το Περιστέρι υπερτερεί ελαφρώς στα σουτ 2 πόντων. Είναι ξεκάθαρος νικητής στα rebound, 15 έναντι 20. Από εκεί και πέρα έχει διπλάσιες assist, έχει παραπάνω κλεψίματα, ο Ολυμπιακός προηγείται στα κοψίματα και έχει κάνει και 4 λάθη παραπάνω από την ομάδα του Περιστερίου. Πάμε λίγο να δούμε τους πρώτους σκόρερ. Παπασταύρου, Παπασταθόπουλος και Μπουρνελές έχουν από 5 πόντους. Ο Αλεξάκης έχει 12 για το Περιστέρι, ο Λιωσάτος 8 και ο Καραθανάσης με 7 είναι αυτοί που προηγούνται στο σχετικό πίνακα. Στα rebound, ο Μπουρνελές, αν και playmaker, έχει 5 rebound. Παπασταύρου 3, ο Τσιανάκας 2, ενώ για το Περιστέρι ο Παπαδάτος έχει 6, ο Καραθανάσης 4 και ο Τζιάλας 3 rebound. Στις assist, ο Μπουρνελές είναι πρώτος με 2 για τον Ολυμπιακό, ενώ για το Περιστέρι ξεχωρίζει ο Αριστίδης Πανολίας που έχει συνολικά 4, ο Τζιάλας 3 και ο Λιωσάτος με 2. Και αυτή η στατιστική κατηγορία είναι μαζί με την άμυνα δύο βασικά σημεία τα οποία έχουν φέρει το Περιστέρι να προηγείται με 24-37 σε αυτό το πρώτο ημίχρο. Μικρή διακοπή να ολοκληρωθεί το ζέσταμα των δύο ομάδων για το δεύτερο μέρος και θα επιστρέψουμε σε περίπου 1 λεπτό. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα.
πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Η ΕΚΟ σε οδηγεί στην Ασία για να στηρίξει την εθνική μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Γίνε μέλος στο ΕΚΟ Smile και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια με κάθε σου συναλλαγή. Ζήσε την εμπειρία. ΕΚΟ, μέγας χορηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Βλέπουμε τον φωτεινό πίνακα στο δημοτικό κλειστό των Τρικάλων. 24-37 το σκορ. Σκορ πρώτου ημιχρόνου. Να δούμε λίγο το πώς σουτάρουν οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός με 46% στα δίποντα και 25% στα τρίποντα. Έχει πάρει προσπάθειες μέσα από το ζωγραφιστό η ομάδα του Πειραιά. Ενώ για το Περιστέρι έχει ανώτερο ποσοστό στα δίποντα με 52%, 10 στα 19, με τις περισσότερες πετυχημένες προσπάθειες να είναι ακριβώς κάτω από το καλάθι, όπως μας δείχνει και το συγκεκριμένο στατιστικό. Οι δύο ομάδες θα αποσυρθούν στους πάγκους και σε λίγο θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο για να παρακολουθήσουμε το τρίτο δεκάλεπτο του μεγάλου τελικού. Ενός μεγάλου τελικού που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια του Περιστερίου που προηγείται με 24-37 μετά από το αρχικά καλό ξεκίνημα που έκανε ο Ολυμπιακός. Υπάρχει αρκετός κόσμος στο κλειστό των Τρικάλων και αρκετοί, όπως είπαμε, άνθρωποι του μπάσκετ οι οποίοι παρακολουθούν την σημερινή αναμέτρηση. Εμείς βλέπουμε το γενικό πλάνο από την μεγάλη εξέδρα του Δημοτικού Κλειστού. Στο κέντρο είναι η διαιτητική τριπλέτα. Στις άκρες δεξιά και αριστερά οι πάγκοι των δύο ομάδων. Οι τελευταίες οδηγίες πριν από την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου. Δυνατή παρουσία στις εξέδρες και για το Περιστέρι και για τον Ολυμπιακό. Τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι από τους φίλους του Περιστερίου που ενισχύουν την ομάδα τους στην προσπάθεια που κάνει να κατακτήσει το πρωτάθλημα παιδών στο μπάσκετ. ...24-37... και όλα έτοιμα για την επαναφορά με τον Ολυμπιακό και τον Αντωνίου να είναι έτοιμος να επαναφέρει στον Μπουρνελέ. Ο Αλεξάκης τον μαρκάρει, ο Μπουρνελές τώρα μαζί με τον Πανολία. Μπουρνελές με την μπάλα, Αντωνίου. Το σούτ είναι για τρεις, είναι άστοχο από τον Παπασταύρου. Τρέχει το Περιστέρι με τον Παπαδάτο και τον Αλεξάκη τώρα. Αλεξάκης. Το σούτ είναι για τρεις, είναι άστοχο από τον Πανολία. Rebound από τον Παπασταθόπουλο που τρέχει για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αλλά το Περιστέρι έχει επιστρέψει γρήγορα. Μπάλα φτάνει στον Παπασταύρου. Από τον Μπουρνελέ στον Παπασταύρου και πάλι. Πάλι ο Μπουρνελές, 4 δευτερόλεπτα ακόμη. Μπουρνελές σουτάρει, είναι άστοχος. Καλύπτει ο Ηλιοσάτος, η μπάλα περνά έξω και το Περιστέρι. 24-37, ένα λεπτό χωρίς σκορ στην τρίτη περίοδο. Ο Σάτος τώρα
για τον Πανολία. Πανολίας πάντα. Παπαδάτος βρήκε ένα διάδρομο. Ο Καραθανάσης, συγγνώμη, καλάθι και φάουλ από τον σέντερ του Περιστερίου. Ο Βλάσης Καραθανάσης δεν άφησε να εκμεταλλευτεί το κενό. Πλησίασε στο καλάθι. Έκανε το 24-39. Έχει 9 από τους 4 rebound. Και τώρα αν ευστοχήσει θα φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων. Είναι άστοχος. Rebound είναι από τον Αλεξάκη. Νέα επίθεση για το Περιστέρι. Πανολίας. Πανολίας. Για 3 από τον Λιωσάτο, είναι άστοχο. Το rebound είναι από τον Μπουρνελέ. Παπασταύρου. Έχουμε παράβαση βήματα. Το επέδειξαν αμέσως οι διαιτητές. Και ο Λιωσάτος επαναφέρει για τον Πανολία. 24-39. Αλεξάκης, φάουλ. Ο Αλεξάκης που έχει πέσει στο έδαφος. Σπέβδουν όλοι οι συμπαίκτες που να δουν πώς είναι. Χειροκροτήματα και από τους φίλους του Ολυμπιακού προς το πρόσωπο του Αλέξη Αλεξάκη. Ο οποίος πονάει, αλλά θα συνεχίσει από ό,τι φαίνεται. Σκληρό καρύδι ο νεαρός, ο οποίος πηγαίνει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Νάτος εδώ, 12 πόντι, 4 rebounds. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή. 24-39. Και ο Μαγιαμία ακόμη. Εύστοχος. 24-40. Σφύριγμα. Λάθος και η κατοχή περνάει και πάλι στο Περιστέρι. Και ο Πανολίας με τον Μπουρνελέ. Πανολίας. Δεν πέρασε η πάσα του στην weak side. Έκλεψαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Μπουρνελές τώρα. Παπασταθόπουλος. Μπουρνελές. Άστοχος. Rebound από τον Καραθανάση. Πανολίας. Καραθανάσης από κάτω από το καλάθι. Εξαιρετική assist από τον Πανολία. Μία ακόμη assist για το Περιστέρι. 24-42. 14-6. Το Περιστέρι κυριαρχεί κατά κράτος σε αυτήν την κατηγορία. Η διαφορά στους 18. Αλκαβούρα στο κόψιμο από τον Καραθανάση. Ο Ολυμπιακός που δεν έχει πετύχει πόντο μέχρι στιγμής στην τρίτη περίοδο. 24-42. Ψάχνει λύσεις ο Αντώνης Κουρμούλης από τον πάγκο. Θα δώσει αν ξεφύγει το Περιστέρι τώρα στο σκορ. Μετά δύσκολα θα μαζευτεί διαφορά. Ήδη είναι πολύ μεγάλη. Μακρινό τρίποντο στη λήξη του χρόνου της επίθεσης από τον Μπουρνελέ. Είναι άστοχο. Επιθετικό rebound και έχουμε φάουλ που κερδίζει ο Αντωνίου. Το φάουλ είναι από τον Λιωσάτο και είναι το τρίτο του. Θα καθίσει στον πάγκο και θα μπει στο παιχνίδι ο Καλαμπόγιας.
24-42. Η επαναφορά για τον Παπασταύρου στον Μπουρνελέ. Άλλαξε και το μαρκάρισμα. Ο Μπουρνελές είναι εύστοχος. 26-42. Οργανώνει ο Πανολίας. Αλεξάκης. Πανολίας, Αλεξάκης, σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχος. Το rebound είναι επιθετικό και από κοντά ο Παπαδάτος πετυχαίνει δύο ακόμη πόντους. 26-44. Μπουρνελές. Γλιστράει, αλλά συγκρατεί την μπάλα ο Αντωνίου. Παπασταύρου για τρεις, είναι άστοχος με ταμπλό. Αμυντικό rebound, ο Πανολίας τρέχει. Δίνει στον Αλεξάκη, από κοντά ευστοχή. 26-46, η διαφορά στους 20 και time out που καλεί ο Αντώνης Κουρμούλης. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Η ΕΚΟ σε οδηγεί στην Ασία για να στηρίξει την εθνική μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Γίνε μέλος στο ΕΚΟ Smile και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια με κάθε σου συναλλαγή. Ζήσε την εμπειρία. ΕΚΟ, μέγας χορηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Επιστρέφουμε εδώ στο Δημοτικό Κλειστό των Τρικάλων. 26-46, 5-51 πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Το Περιστέρι έχει διαφορά 20 πόντων και είναι φυσικά το μεγάλο φαβορί ήδη από τώρα για να κατακτήσει το παιδικό πρωτάθλημα. Μπουρνελές. Μπουρνελές για τον Παπασταύρου. Αλκαβούρας. Δεν ήταν καλή η πάσα του. Το momentum δεν είναι καθόλου με τους ερυθρόλευκους. 5-31, 4,5 λεπτά στην τρίτη περίοδο και ο Ολυμπιακός έχει πετύχει μόλις 2 πόντους. Πανολίας. Πανολίας πάντα. Από τον Καλαμπόγια δεν πέρασε η πάσα στον Καραθανάση. Παρενευλήθη εκεί ο Ζούγρης. Η κατοχή είναι για το Περιστέρι που έχει 3 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση. Πανολίας. Σε ποιον? Στον Καλαμπόγια. Αλεξάκης από μακριά για 3. Άστοχος. Τρέχει ο Ολυμπιακός με τον Τσιανάκα. Φάουλ από τον Πανολία. Το δεύτερο ομαδικό για το Περιστέρι. 2 έχει και ο Ολυμπιακός. Παρακολουθούμε ένα πολύ καθαρό παιχνίδι, χωρίς σκληρά μαρκαρίσματα, χωρίς πολλά σπρωξήματα, όλα στο πλαίσιο, όχι βέβαια, του αντιαθλητικού. Έχουμε σφύριγμα για φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο χρεώθηκε με το νούμερο 4 ο Πανολίας, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο καθώς έκανε το τρίτο του και επιστρέφει στον αγώνα ο Τσιάλας. 26-46.
Μπουρνελές με την μπάλα. Μπουρνελές στη γωνία, το σουτ είναι για τρεις, είναι εύστοχο από τον Αντώνη Τσιανάκα. Είναι δίποτο τελικά, 28-46. Τζιάλας με τον Τσιανάκα. Παλαμπόγιας, είναι άστοχο το τρίποντο. Παπασταύρου με τον Αλεξάκη. Τρέχει ο Παπασταύρου. Άστοχος, το rebound από τον Καλαμπόγια. Δίνει στον Τζιάλα. Και έχουμε το φάουλ αντιαθλητικό από τον Παπασταύρου. Θα καθίσει στον πάγκο για να ηρεμήσει λίγο. Μπήκε στο παιχνίδι με το νούμερο 11 ο Αντωνίου. Το τρίτο φάουλ για τον Παπασταύρου. Πρόβλημα αυτό για τον Ολυμπιακό. Και ο Τζιάλας στη γραμμή της φιλανθρωπίας για δύο βολές. Και η μπάλα, η επαναφορά από πλάγια για το Περιστέρι. Τέσσερις πόντους, τρία rebound, τρεις assist, ο Τζιάλας. Μία ακόμη βολή, ο Τζιάλας δεν κατάλαβε, έχει δικαίωμα για μία ακόμη. Πέντε οι πόντοι του. Και στη δεύτερη, 28-48, και η επαναφορά για το Περιστέρι. Παπαδάτος, Τζιάλας, Καλαμπόγιας, σφύριγμα, φάουλ. Το φάουλ είναι από τον Καλκαβούρα. Και για βολές ο παίκτης του Περιστερίου. ...28-48... Αλέξανδρος Καλαμπόγιας. Ευστοχή στην πρώτη βολή. 28-49... Μία ακόμη βολή για τον Αλέξανδρο Καλαμπόγια. Αστοχή. Το rebound όμως είναι από τον Καθανάση, από τον Παπαδάτο. Το κλέψιμο από τον Τσιανάκα που φτάνει στο καλάθι. 30-49. 3-10 τα επιθετικά rebound. Κυριαρχεί το Περιστέρι σε αυτή την κατηγορία. Τζιάλας με τον Τσιανάκα να τον μαρκάρει. Αλεξάκης, Τζιάλας, παίρνει την προσπάθεια για τρεις και δικαιώνεται. 30-52. Το Περιστέρι στους 22 πόντους διαφορά. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Καλκαβούρα. Καλκαβούρας, λάθος, Αλεξάκης κλέβει. Και το φάουλ με το οποίο χρεώνεται ο Τσιανάκας. Είναι το πέμπτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό και ο Αλεξάκης θα πάει στις βολές. Αλέξης Αλεξάκης, 15 πόντους, 4 rebound, 1 assist. Είναι χωρίς αμφιβολία εκ των πρωταγωνιστών της πορείας του Περιστερίου στο
παιδικό πρωτάθλημα. Αστοχή στην πρώτη βολή. Δικαίωμα για μία ακόμη. Ο Αλέξης Αλεξάκης ευστοχή, θα καθίσει στον πάγκο. Θα μπει στη θέση του ο Νίκος Βουζίκας. 30-53, η διαφορά στους 23 πόντους. Ο Ολυμπιακός που ξεκίνησε εντυπωσιακά, αλλά από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά δεν έχει καταφέρει να μπει στο παιχνίδι, ειδικά στο τρίτο δεκάλεπτο. Ένα ακόμη λάθος. 30-53. Και ο Τζιάλας κατεβάζει για το Περιστέρι. Παδάτος δεν πέρασε η πάσα στον Καραθανάση. Φτάνει στον Παπασταθόπουλο που είναι άστοχος. Το rebound από τον Παπαδάτο. Τζιάλας. Μεταφορά. Ένα ακόμη λάθος. Βλέπετε τα rebound. 20-28. Υπέρ της ομάδας του Περιστερίου. Και ο Μπουρνελές για τον Ολυμπιακό. Με τον Ζούγρη να τον βοηθάει. Ο Αντωνίου, ο Ζούγρης, ο Τσιανάκας, Παπασταθόπουλος. Τσιανάκας σουτάρει για τρεις. Άστοχος. Rebound από τον Παπαδάτο. Ο Τζιάλας τώρα. Τζιάλας πάντα. Παπαδάτος. Καλαμπόγιας, Καραθανάσης, με τα μπλό είναι εύστοχος. 30-55. Ένα και 35 για το τρίτο δεκάλεπτο. Ένα τρίτο δεκάλεπτο που ανήκει ολοκληρωτικά στο Περιστέρι. Εύστοχος εσύ τριών πόντων. Ο Γιώργος Μπουρνελές. 33-55. Τζιάλας θα κερδίσει το φάουλ. Θα πάει στις βολές, καθώς ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά φάουλ. Μια πολύ ωραία σκηνή, ο Παπασταύρου επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο και πήγε και αγκάλιασε τον Τζιάλα. Νωρίτερα ο Παπασταύρου είχε κάνει αντιαθλητικό φάουλ και κάθισε στον πάγκο. Εύστοχο στη βολή. Ο Νίκος Τζιάλας. 33-56. 10 οι πόντοι του, 3 rebound, 4 assist, ευστοχή και στην δεύτερη βολή. 33-57. Το επιμέρου σκορ είναι 9-20 στην τρίτη περίοδο, υπέρ του Περιστερίου. Φάουλ από τον Παπαδάτο πάνω στον Παπαστάδο. Πάμε στην επαναφορά για τον Μπουρνελέ. Επιθετικό φάουλ από τον Ζούγρη. 59 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο. Δεύτερο φάουλ του Ζούγρη στο παιχνίδι.
Φυσικά το Περιστέρι είναι ήδη το πολύ μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Η διαφορά είναι ήδη πάρα πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει ο Ολυμπιακός στην τελευταία περίοδο να αντιστρέψει αυτή την εικόνα. Με βάση βέβαια και με το πώς παίζουν οι δύο ομάδες. Επιθετικό rebound από τον Καραθανάση, δεν είναι εύστοχος. Τρέχει ο Μπουρνελές, επιχαίνει το καλάθι. 95-57. Ο Τσιάλας χωρίς να βιάσεται, εξάλλου ο χρόνος είναι με το μέρος του Περιστερίου. Από την άλλη μεριά η μπάλα στον Καλαμπόγια, στον Καραθανάση αυτός. 35-59. 15 δευτερόλεπτα όλα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Μπουρνελές. 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Παπασταθόπουλος για 2, άστοχος. 35-59 σκορ τρίτης περιόδου. Θέλουμε ένα ακόμη δεκάλεπτο για να δούμε ποια ομάδα θα στεφτεί πρωταθλήτρια Ελλάδος στο παιδικό πρωτάθλημα. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Η ΕΚΟ σε οδηγεί στην Ασία για να στηρίξει την εθνική μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Γίνε μέλος στο ΕΚΟ Smile και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια με κάθε σου συναλλαγή. Ζήσε την εμπειρία. ΕΚΟ, μέγας χορηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Και πάλι στα Τρίκαλα βλέπουμε την εικόνα των ομάδων στα 3 δεκάλεπτα. Το Περιστέρι πραγματικά κυριαρχεί στο δεύτερο και στο τρίτο, σκοράροντας σχεδόν 20 πόντους κατά μέσο όρο σε κάθε δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός μετά το πρώτο, από εκεί και μετά, δεν μπόρεσε να βρει λύσεις απέναντι στην άμυνα του Περιστερίου. Έμεινε πίσω στο σκορ 35-59. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη και δεν μπορούμε να βρούμε τρόπο το πόσο ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να επιστρέψει από τους 24 πόντους διαφορά για να διεκδικήσει το τρόπαιο του πρωταθλητή στο 50ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παιδών ΟΠΑΠ που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Πανολίας. Ασίστ. Πολύ ωραία από τον Λιωσάτο στον Καραθανάση. 35-61. Ο τελικός ξεκίνησε εντυπωσιακά, αλλά πλέον έχει μετατραπεί σε παράσταση για ένα ρόλο. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση, το σούτ για 3 είναι άστοχο. Επιθετικό rebound από τον Ζούγρη. Τσιανάκας. Τσιανάκας πλησιάζει. Αποφεύγει πάρα πολύ ωραία τον κατά πολύ ψηλότερο του Καραθανάση και κάνει το 37-61. Καλαμπόγιας. Λιωσάτος. Πανολίας. Πανολίας πάντα. Βρήκε έναν διάδρομο, θα χάσει όμως την μπάλα. Για να βγάλει στον Αλεξάκη. Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή. 37-61. Μπουρνελές.
Σταθόπουλος. Δύσκολα εκεί. Είναι άστοχος ο Αλεξάκης τώρα. Κατεβάζει για το Περιστέρι. Καλαμπόγιας Αλεξάκης. Πανολίας. Όπως είπαμε δεν βιάζεται το Περιστέρι. Ο χρόνος είναι με το μέρος του. Στην weak side. Το τρίποντο από τον Καλαμπόγια είναι άστοχο. Rebound είναι μακρινό για τον Ολυμπιακό με τον Ζούδρη. Αλλαγή για τους Ερυθρόλευκους. Στον πάγκο ο Παπασταθόπουλος, επιστρέφει στο παρκέ ο Καλκαβούρας. Κάτι έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Μία μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το πάρκε. ...37-61, 8 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί ο τελικός. Οι διαιτητές δίνουν τεχνικό time out. Στέλνουν τις δύο ομάδες στους πάγκους. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Επιστρέφουμε στα Τρίκαλα και στο Δημοτικό Κλειστό. 37-61, το Περιστέρι προηγείται του Ολυμπιακού. Και επαναφορά με τον Καλκαβούρα. Ο Τσιανάκας τώρα για τον Ολυμπιακό. Τσιανάκας προσπάθησε να βγάλει μια πάσα στον Ζούγρη, δεν τα κατάφερε όμως. Καλαμπόγιας. Ο Αλεξάκης. Καλαμπόγιας και πάλι. Αλεξάκης. Πανολίας. Ιωσάτος για τρεις. Είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Καλαμπόγια. Νέα προσπάθεια από τον Καραθανάση. Ένα ακόμη επιθετικό rebound. Και η κατοχή περνά. Παραμένει μάλλον στο Περιστέρι. Νομίζω ότι η κυριαρχία του Περιστερίου στα επιθετικά rebound είναι χαρακτηριστική. Πανολίας, ο Λιωσάτος, το σούτ είναι για τρεις, είναι άστοχο. Βλέπετε, 4 εναντίον 14 τα επιθετικά rebound. Με το follow εκεί, ο Παπασταύρου ευστοχή. 39-61. 7 λεπτά ακόμη. Πανολίας. Ασίστ στον Καραθανάση, εύκολα αυτός, 39-63. Παπασταύρου, άστοχος, rebound από τον Καλαμπόγια. Πανολίας, Αλεξάκης, είναι άστοχος και τα βάζει με την τύπη, με τον εαυτό του. Καλκαβούρας, κακή προσπάθεια. Ο Καλαμπόγιας πήρε το rebound.
Και ο Πανολίας χωρίς να βιάζεται, ο Λιωσάτος και ο Καλαμπόγιας, και ο Πανολίας, αυτό δείχνει στους συμπαίκτες του, ήρεμα. Ο Ολυμπιακός που έχει εκτελέσει όλη και όλη μία βολή, το Περιστέρι έχει 12 εύστοχες από τις 20 συνολικά που εκτέλεσε. Έχουμε παίξει 4 λεπτά, δεν υπάρχει φάουλ και έχουμε time out που καλεί ο πάγκος του Περιστερίου. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Η ΕΚΟ σε οδηγεί στην Ασία για να στηρίξεις την εθνική μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Γίνε μέλος στο ΕΚΟ Smile και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια με κάθε σου συναλλαγή. Ζήσε την εμπειρία. ΕΚΟ, μέγας χορηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Και πάλι στο Δημοτικό Κλειστό των Τρικάλων. 6 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για την λήξη του μεγάλου τελικού. 39-63 το Περιστέρι. Είναι μπροστά. Έχει αγκαλιάσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος και με τον Καραθανάση, 19 η πόντη του, 9 τα rebound. Πάει για ένα εντυπωσιακό double-double. Ο Βλάσης Καραθανάσης. Βολές. Μία ακόμη βολή για τον σέντερ του Περιστερίου. Είναι άστοχος. Καλαμπόγιας. Ένα ακόμη επιθετικό rebound για το Περιστέρι. Πανολίας. Λιωσάτος. Δεν πέρασε η πάσα για τον Καραθανάση. Λέει ο Καλαμπόγιας. Αλλά η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. 39-64. Ο Καραθανάσης θα καθίσει στον πάγκο. Ο Καράκουτης μπαίνει στο παρκέ. Ο Ολυμπιακός με τον Μπουρνελέ. Καλκαβούρας τώρα. Άστοχη προσπάθεια του Παπασταύρου. Τρέχει ο Λιωσάτος. Καλαμπόγιας στον Πανολία. Πολύ καλό παιχνίδι σήμερα από τον playmaker του Περιστερίου. Αλεξάκης. Ροκάνει σε όλο τον χρόνο το Περιστέρι. Ήταν άστοχη προσπάθεια του Αλεξάκη. Καλκαβούρας αστοχή. Δεν μπορεί ο Ζούγρης να συγκρατήσει την μπάλα. Η κατοχή περνά για το Περιστέρι. 39-64. 5 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για το φινάλε του μεγάλου τελικού. Πανολίας. Λιωσάτος στον Αλεξάκη. Αλεξάκης, Πανολίας. Πανολίας στον Αλεξάκη. Πανολίας από μακριά για 3. Είναι άστοχος. Το rebound είναι. Δεν υπάρχει rebound. Την μπάλα πήγε από τα χέρια του Λιωσάτου. Και είναι για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Κατεβάζει την μπάλα ο Μπουρνελές.
στον Καλκαβούρα. Βήματα από το Παναγιώτη Καλκαβούρα. ...39-64... στον πάγκο ο Καλκαβούρας για τον Ολυμπιακό και ο Πανολίας. Ο Ολυμπιακός πιέζει σε όλο το γήπεδο και θα κλέψει την μπάλα. Αντωνίου στον Μπουρνελέ. Να ο Μπουρνελές και πάλι με την μπάλα. Δεν πέρασε η έξυπνη πάσα που προσπάθησε να βγάλει. Χτύπησε πάνω στον Καράκουτη. Η κατοχή παραμένει για τον Ολυμπιακό. Αντωνίου στον Μπουρνελέ. Σουτάρει από μέση απόσταση. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Κατάφερε να κλέψει ουσιαστικά ο Παπασταθόπουλος. Ανάγκασε τον Πανολία σε λάθος. Μία ακόμη επίθεση για τον Ολυμπιακό. 39-64. Πάμε στην επαναφορά. Μπουρνελές πλησιάζει. Ωραία προσπάθεια. 41-64. Ο Καλαμπόγιας, ο Πανολίας. 3,5 λεπτά ακόμη. Πανολίας βλέπει τον Καλαμπόγια. Μία ακόμη ασίστ από τον Πανολία. Πραγματικά κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. ...23-8 η ασίστ. Κατοχή παραμένει για τον Ολυμπιακό. Ο Πανολίας που έχει 9 ασίστ. Δεν έχει πετύχει κάποιο πόντο. Δεν έχει πετύχει κάποιο πόντο, αλλά έχει 9 ασίστ. Μοιράζει στους συμπαίκτες του. Φίλοι του Ολυμπιακού ενισχύουν την ομάδα τους. Δεν μπόρεσε ο Μπουρνελές να πετύχει το καλάθι. Κέρδισε όμως το φάουλ. Το φάουλ από τον Πανολία. Πάμε στις βολές για τον Γιώργο Μπουρνελέ. 14 πόντι, 6 rebound, 3 assist. Καλή η παρουσία του στο σημερινό παιχνίδι, αλλά δεν στάθηκε αρκετή για να βοηθήσει την ομάδα του να έχει μια καλύτερη τύχη στο σημερινό τελικό. 41-66. 42-66. Πανολία στον Λιωσάτο. Καλαμπόγιας. Το λάθος. Βλέπουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και το φάουλ από τον Λιωσάτο. Τέταρτο φάουλ για τον παίκτη του Περιστερίου. Σηκώθηκε ο Ζαμπούκας, ο οποίος θα πάρει και αυτό συμμετοχή στον τελικό. Χειροκροτήματα για τον Χαράλαμπο Λιωσάτο. Ο Μπουρνελές τώρα. Ο Μπουρνελές πάντα. Σουτάρι για τρεις. Είναι εύστοχος. 45-66. Με το τρίποντο του Γιώργου Μπουρνελέ. Πανολίας. Αλεξάκης.
δεν πετυχαίνει το καλάθι, αλλά κέρδισε το φάουλ και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Αλέξης Αλεξάκης, 1,92 ύψος, αργυρό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων πριν από ένα περίπου μήνα στην Άριστα. Και τώρα έτοιμος για να κατακτήσει το χρυσό με την ομάδα του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παιδών. Μπουρνελές, ένα ακόμη καλάθι. Πραγματικά συγκινητική προσπάθεια από τον playmaker του Ολυμπιακού. Το κλέψιμο, όχι, ο Καλαμπούριας κρατά. Θα κερδίσει και το φάουλ από τον Ζούγρη. Οι φίλοι του Ολυμπιακού αποθεώνουν τον Αργύρη Καμπούρη. Ο τίμιος γίγαντας του ελληνικού μπάσκετ, ο οποίος εδώ και χρόνια είναι στο δυναμικό του Ολυμπιακού. Και πάμε στην επαναφορά με τον Δημήτρη Ζαμπούκα. Μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά. Το Περιστέρι απέχει πολύ λίγο από το να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή εδώ στο Δημοτικό Κλειστό των Τρικάλων. Και να ο Πανολίας δεν βιάζεται. Εδώ και πάρα πολλές επιθέσεις στο Περιστέρι ροκανίζει τον χρόνο. Δεν έχει και λόγο εξάλλου να τρέξει, να ανεβάσει το ρυθμό. Καλαμπόγιας για δύο είναι άστοχος. Αλεξάκης, τον πιέζει ο Ζούγρης, δίνει στον Πανολία, θυσιάζει ο Πανολίας, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Καλαμπόγια, είναι εύστοχος ο Δημήτρης Ζαμπούκας. 47-69. Ένα λεπτό ακόμη. Ο Ολυμπιακός με τον Παπασταύρου είναι εύστοχος για 3. 50-69. Αλλαγές για το Περιστέρι. Τσιάλα στη θέση του Πανολία. Βλέπουμε τον Λαμπρόπουλο, αγκαλιές εκεί στον πάγκο του Περιστερίου. Είναι σίγουρα πολύ έντονες οι στιγμές. Ορισμένοι είναι και πολύ συγκινημένοι, λογικό είναι αυτό. Ο Καλαμπόγιας θα καθίσει και αυτό στον πάγκο. 50-69, 53 δευτερόλεπτα ακόμη. Αλεξάκης, τον πιέζει ο Παπασταθόπουλος, double team εκεί. Με τη μία η μπάλα στον Χαϊδεμένο. Λαμπρόπουλος, Αλεξάκης. Αλεξάκης θα πάρει το τρίποντο. Είναι άστοχος, rebound από τον Παπασταθόπουλο. Παπασταύρου στον Αντωνίου, σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Η μπάλα είναι για λογαριασμό του Περιστερίου, το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν θα εκδηλώσει επίθεση. Μένουν 20 δευτερόλεπτα για το φινάλε και το παιχνίδι τελειώνει 50-69. Η ομάδα του Περιστερίου θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Βλέπουμε τις αγκαλιές από τους παίκτες της ομάδας. Λήξη του αγώνα. Το Περιστέρι είναι η πρωταθλήτρια ομάδα στο 50ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων ΟΠΑΠ.
αυτός είναι ο πρώτος τίτλος του Περιστερίου στην ιστορία του, στο συγκεκριμένο θεσμό. Οι παίκτες και τα τεχνικά staff των δύο ομάδων ανταλλάσσουν την καθιερωμένη χειραψία. Βλέπουμε την καταλυτική εικόνα στο δεύτερο και στο τρίτο δεκάλεπτο. Ήταν αυτή που ουσιαστικά χάρισε την νίκη στην ομάδα του Περιστερίου. Αυτή είναι η στατιστική εικόνα που μας προσφέρει η Sport Stats. Πάμε να δούμε τους πρώτους σκόρερ. Μπουρνελές με 20 για τον Ολυμπιακό. Παπασταύρου 10, Τσιανάκας 9 για το Περιστέρι, Καραθανάσης 20, Αλεξάκης 17, Τσιάλας με 11. Στην αξιολόγηση 25 βαθμούς για τον Καραθανάση, MVP της αναμέτρησης, 18 για τον Γιώργο Μπουρνελέ. Εμείς θα παρακολουθήσουμε τους πανηγυρισμούς των παικτών του Περιστερίου και θα κατέβουμε στον αγωνιστικό χώρο για να σας μεταφέρουμε και την απονομή, ενώ βλέπουμε στα χέρια των παικτών την προπονήτρια, την Κατερίνα Δελή. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνά τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Η ΕΚΟ σε οδηγεί στην Ασία για να στηρίξει την εθνική μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Γίνε μέλος στο ΕΚΟ Smile και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια με κάθε σου συναλλαγή. Ζήσε την εμπειρία. ΕΚΟ, μέγας χορηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνά τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Η ΕΚΟ σε οδηγεί στην Ασία για να στηρίξει την εθνική μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Γίνε μέλος στο ΕΚΟ Smile και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια με κάθε σου συναλλαγή. Ζήσε την εμπειρία. ΕΚΟ, μέγας χορηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ.
Ξεκινάμε με τις τιμητικές απονομές. Ξεκίνησαν οι απονομές εδώ στο Δημοτικό Κλειστό των Τρικάλων. Στον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων, κ. Χρήστο Μικαλάκη. Παρακαλούμε το μέλος του 31ης ώρας Ευθύμιου Ρετζιά για την απονομή. Η πρώτη απονομή είναι για τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων, τον Χρήστο Μιχαλάκη. Η απονομή γίνεται από τον Ευθύμη Ρετζιά, τον Τρικαλινό Διεθνή, ο οποίος έχει διατελέσει και Περιφερειακός Σύμβουλος στην περιοχή της Θεσσαλίας. Ευθύμης Ρετζιάς, Χρήστος Μιχαλάκης, η πρώτη τιμητική απονομή. Κύριος Νικολόπουλος είναι αυτός που θα τιμήσει τον Δήμαρχο Τρικαίων, τον Δημήτρη Παπαστεργίου. Τόσο ο Δήμος Τρικαίων όσο και η Περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν αρρωγή στην διοργάνωση του 50ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων ΟΠΑΠ. Πρώτος κόρεμ της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο Εμμανουήλ Μουτάβης από το Σωματείο της 10. Βλέπουμε τον πρώτο σκόρερ, προτιμηθεί από τον Νίκο Τσαρτσαρή. Προτιμήματα για τον παίκτη της 10. Ο Αλέξης Αλεξάκης είναι ο MVP της διοργάνωσης. Πάρει το μετάλλιό του, την διάκρισή του από τον υπεύθυνο του αθλητικού προγράμματος της ΕΟΠ, τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Χειροκροτήματα για τον νεαρό παίκτη του Περιστερίου. Η καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης είναι Αλέξης Αλεξάκης από το Περιστέριο. Πάμε στην καλύτερη πεντάδα. Λοιπόν, είναι η καλύτερη πεντάδα του τουρνουά. Ο Νίκος Σταυρόπουλος και ο Ευθύμης Ρετζιάς, δύο μεγάλες μορφές του ελληνικού μπάσκετ, θα τιμήσουν τους αθλητές που συμπεριλαμβάνονται στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης, έτσι όπως την ψήφισαν οι προπονητές των 8 ομάδων. Μία διοργάνωση που έγινε στα Τρίκαλα και τώρα θα περάσουμε λογικά στις απονομές των τριών πρώτων νικητών. Ο Παναθηναϊκός στην τρίτη θέση, ο Ολυμπιακός στην δεύτερη, το Περιστέρι, πρωταθλήτρια ομάδα του 50ου Πρωταθλήματος Παίδων του ΟΠΑΠ. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων, κύριος Χρήστος Ζαραμπούκας, και ο αντιδήμαρχος αθλητισμού του Δήμου Τρικαίων, ο κύριος Μιχάλης Λάπας, είναι αυτοί που θα δώσουν τα μετάλλια στους αθλητές του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έφτασαν ως τον ημιτελικό. Εκεί ιτήθηκαν από τον Ολυμπιακό, όμως στον μικρό τελικό πήραν την νίκη κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας και κατέκτησαν την τρίτη θέση.
Παρακολουθούμε την διαδικασία της απονομής του 50ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων ΟΠΑΠ. Αμέσως μετά θα παραλάβουν τα μετάλλια τους οι παίκτες του Ολυμπιακού, ενώ στη συνέχεια το Περιστέρι θα σηκώσει ψηλά την κούπα του πρωταθλητή. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κόσμος έχει παραμείνει στο κλειστό για να χειροκροτήσει και τις τρεις ομάδες, τους αθλητές και των τριών ομάδων, ενώ εδώ θα έχουμε και την απονομή του κυπέλου στους αρχηγούς του Παναθηναϊκού. Τα χειροκροτήματα για τους νεαρούς αθλητές του Τριφυλλίου. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα πριν από ένα μήνα στη Λάρισα στο εφηβικό, τώρα στο Παίδων πήρε την τρίτη θέση και φυσικά οι απαραίτητες φωτογραφίες. Παίκτες του Παναθηναϊκού μαζί με το προπονητικό σταφ. Και πάμε τώρα στην απονομή στον Ολυμπιακό. Περιφερειακός σύμβουλος ο κύριος Μπουτίνας και ο Ευθύμης Ρετζιάς θα δώσουν τα μετάλλια στους άθλητες του Ολυμπιακού, οι οποίοι αντιμετώπισαν το Περιστέρι στον μεγάλο τελικό, αλλά αν και στάθηκαν καλά στο πρώτο δεκάλεπτο, στο δεύτερο και στο τρίτο οι παίκτες του Περιστερίου ήταν καλύτεροι, πήραν δίκαια το πρωτάθλημα, τελικό σκορ 50-69. Η απονομή από τον Ευθύμη Ρετζιά και τον κύριο Μπουτίνα. Τα μετάλλια στους παίκτες του Ολυμπιακού. Βλέπουμε και την αγκαλιά του Ευθύμη Ρετζιά με τον Αργύρη Καμπούρη, από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές του ελληνικού μπάσκετ. Τα χειροκροτήματα λοιπόν για τους παίκτες του Ολυμπιακού που κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και το κύπελο για τη δεύτερη θέση από τον Ευθύμη Ρετζιά. Στον Χρήστο Αγγελόπουλο και όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού στην αναμνηστική φωτογραφία, ενώ αμέσως μετά θα έχουμε την απονομή στην πρωταθλήτρια ομάδα του Περιστερίου.
Χειροκροτήματα για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και τώρα είναι η σειρά των πρωταθλητών. Με μπλουζάκια που γράφουν Champions στα κίτρινα μπλε χρώματα της ομάδας τους, οι Περιστεριώτες παίρνουν θέση στο παρκέ του Δημοτικού Κλειστού των Τρικάλων και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Μιχαλάκης μαζί με τον Δήμαρχο Τρικαίων Δημήτρη Παπαστεργίου είναι αυτοί που θα απονείμουν τα μετάλλια στους πρωταθλητές. Πολλά χαμόγελα φυσικά στους παίκτες της Κατερίνας Δελή. Το Περιστέρι το οποίο στην Λάρισα κατέκτησε την δεύτερη θέση στο εθνικό πρωτάθλημα. Τώρα στους παίδες είναι πρωταθλήτρια ομάδα Ελλάδας. Τα μετάλλια όπως είπαμε από τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Μιχαλάκη και τον Δήμαρχο Τρικαίων τον κύριο Παπαστεργίου. Συνθήματα από τους φίλους του Περιστερίου. Προκύματα για τους πρωταθλητές οι οποίοι δίκαια έφτασαν ως την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Καθάρισαν όλα τα παιχνίδια και φτάνουν αίτητοι και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ είναι αυτός ο οποίος θα απονείμει το κύπελο στην πρωταθλήτρια ομάδα. Στον αρχηγό της ομάδας, στον Νίκο Τσιάλα, ο οποίος είναι έτοιμος να σηκώσει ψηλά στον ουρανό των Τρικάλων, στον ουρανό του Δημοτικού Κλειστού, την κούπα του πρωταθλητή. Με μία προσποίηση, δεύτερη προσποίηση και ψηλά η κούπα του πρωταθλητή για τους νεαρούς του Περιστερίου.
ο Εθήνων Νους του Περιστερίου, ο κύριος Παπαμάρκος, coach, πετυχημένη χρονιά, ασημένιο στο εφηβικό, χρυσό στο παιδικό πρωτάθλημα. Το σχόλιο σου, όχι τεχνικά, αλλά ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας του Περιστερίου για τη φετινή χρονιά και που φαίνεται ότι θα έχει και συνέχεια. Θα άρχιζα λίγο διαφορετικά, γιατί η φετινή χρονιά για το Περιστέρι είναι η τρίτη θέση της στρατηγικής ομάδας στην Basket League, η δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των εφήβων μας, η πρώτη θέση των παιδών μας, το πρωτάθλημα των Αθηνών στους 2008 Παμπέδες. Είναι μια πολύ γεμάτη χρονιά. Συγχαρητήρια σε όλο τον οργανισμό, στους ανθρώπους που ξεκίνησαν αυτό το πρόγραμμα το 2018, αν δεν κάνω λάθος. Έχει έξτρα προπόνηση μετά από αυτό. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλο τον οργανισμό, στη διοίκηση του συλλόγου, στον Γιώργο τον Παρδακίδη, στον Φίλιππο τον Κότση, στον Γιώργο τον Πανταζόπουλο που επαναλαμβάνω ξεκίνησαν αυτό το πρόγραμμα. Συγχαρητήρια στους συνεργάτες μου για την καταπληκτική δουλειά, την coach, την Κατερίνα Τιδελή, τον Γιώργο τον Αγγέλου. Και πάνω απ' όλα συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά για την ετοιμότητα που έδειξαν σε αυτό το τουρνουά. Μυστικά δεν υπάρχουν. Πήραμε κάποιες αποφάσεις το Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα που κάνουμε είναι δύσκολο, η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Είναι απόλυτη δικαίωση για αυτά τα παιδιά και για εμάς και για τους προπονητές. Συγχαρητήρια στους γονείς και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξή τους, γιατί χωρίς αυτούς, λόγω ηλικίας, είναι πολύ δύσκολο να τα καταφέρουμε. Νομίζω μας άξιζε όλο αυτό το πράγμα που είδατε, η ετοιμότητα της ομάδας, η εμφανίση της ομάδας και βέβαια το χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες, σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν. Υγεία και καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια, coach. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνά τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του Περιστερίου, τον Αλέξη Αλεξάκη. Ασημένιο μετάλλιο στο εφηβικό, χρυσό στο παιδικό και με τον τίτλο του MVP. Ακριβώς. Και με τις δύο ομάδες προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Εντάξει, στο εφηβικό έτυχε να έχουμε λίγο δυσκολότερο αντίπαλο, αλλά συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, και στο εφηβικό και στο παιδικό. Σήμερα η ομάδα προσπάθησε τρομερά, έδωσε το 100% για άλλη μια φορά σε αυτό το τουρνουά. Θεωρώ ότι η ομάδα έχει κάνει ένα εξαιρετικό τουρνουά. Και ένα ευχαριστώ σε όλους τους συμπαίκτες μου. Υπάρχει κάπου που αφιερώνει αυτό το τίτλο? Δεν το αφιερώνω κάπου, είναι όλα, έρχονται όλα από τη δουλειά, ξεκάθαρα κάθε μέρα στο γήπεδο με την ομάδα. Εννοείται πως το αφιερώνω στην ομάδα μου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχα καταφέρει τίποτα, ξεκάθαρα και στο coaching staff και σε όλους τους γυμναστές, όλους. Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Δύναμη να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ.